Μέσον James ελύσεται με τον Blaze Blizzard μέσα στους πολυάσχολους δρόμους της πόλης Matchbox. Κέλα, είμαι στη φωτιά. Όλοι βγήκαν ασφαλείς. Μα θα χρειαστώ τη βοήθειά σου αμέσως. Είμαι εδώ, Μέσον James. Έχω εξοπλίσει το σκάφος μου με μάνικα. Τώρα μπορούμε να πολεμήσουμε τη φωτιά από ξηρά και θάλασσα. Τέλεια ιδέα. Ας σβήσουμε τη φωτιά. Η φωτιά θα σβήσει στο πι και φι. Οχ, όχι, Μέσον James. Άλλος ένας συναγερμός χτυπά στην πόλη. Ο ιστορικός πύργος ρολόι έπιασε φωτιά. Δεν μπορούμε να πολεμάμε δύο φωτιές ταυτόχρονα. Εδώ, Μέσον James. Καλό όλο το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Θέλουμε βοήθεια. Η φωτιά στο ρολόι μεγαλώνει. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε βοήθεια. Μας ακούει κανείς. Σε ακούμε δυνατά και καθαρά, Μέσον James. Εδώ η φοβερή Άννη και ο αδελφός μου ο τρελιάρης, Wyatt, over. Προτιμώ το άγριος Wyatt, over. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια τρελιάρη, Wyatt. Είναι επίγουσα κλίση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Ο ιστορικός πύργος ρολόι έπιασε φωτιά. Πρέπει να σβήσει και γρήγορα. Ένα ελικόπτερο διάσωσης είναι αρκετά γρήγορο. Ό,τι έχει έλικα, μπορώ να το πιλοτάρω. Wyatt, θα ετοιμάσω το ελικόπτερο και θα σε βρω στην κορυφή. Απλώς πρέπει να βρω το σωστό όχημα για την κατάσταση. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Wyatt, είναι επίγουσα κατάσταση. Σε παρακαλώ, κάνε γρήγορα και διάλεξε ένα όχημα. Ναι, το Questor. Είναι τέλειο για αυτή την αποστολή. Έρχομαι αμέσως, φοβερή Άννη. Πρέπει να πάω στην κορυφή του κέντρου μεταφοράς. Ω, ναι! Είμαστε καθοδόν, Μέσον James. Θα πάρουμε λίγο νερό και θα σβήσουμε τη φωτιά. Απίστευτο. Να προσέχετε, φίλοι. Μέσον James, ο άνεμος αλλάζει και η φωτιά απλώνεται στο άλλο μέρος του κτηρίου. Αυτό είναι υποκατασκευή. Με τόσα ξύλα και οικοδομικά υλικά θα πρέπει να βιαστούμε. Wyatt, ετοιμάσου να ρίξουμε νερό. Είμαι έτοιμος. Σε 3, 2, 1. Όχι, όχι, Μέσον James. Ο άνεμος άλλαξε. Το νερό δεν έπεσε στη φωτιά. Και κάναμε δωρεάν πλήσιμο στα αμάξια. Ω, Κέλα, κοίτα! Στο διπλανό κτίριο είναι πυροσβέστες και ο άνεμος έριξε τη σκάλα τους. Αχ, όχι! Πού θα βρούμε άλλη σκάλα? Ω, το Blaze Blizzard έχει σκάλα. Έρχομαι! Κρατηθείτε γερά! Οχ, όχι! Ο αγωγός ρήψης χαλασμάτων ελευθερώθηκε και μπλόκαρε τη σκάλα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο! Αυτό δεν πιάνει. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός. Αυτό είναι. Άννη, έχω μία τρελή ιδέα. Πόσο κοντά μπορείς να με πας σε εκείνο το συντριβάνι? Κάνεις πλάκα, έτσι. Κρατήσου. Προσοχή κάτω. Σου άγριε, Wyatt. Τι έγινε, είναι όλοι καλά? Καλύτερα από καλά, Κέλα. Η φωτιά έσβησε και όλη η περιοχή μοιάζει με υδάτινο πάρκο. Η φωτιά εδώ πέρα είναι υπό έλεγχο. Μα η αποστολή δεν τελείωσε. Κέλα, ας σώσουμε αυτούς τους πυροσβέστες. Το υδάτινο πάρκο μου δίνει μια ιδέα. Ή όλα ή τίποτα. Έλα, έλα, Blaze Blitzer. Λίγη δύναμη ακόμα. Σχεδόν τα καταφέραμε! Πέτυχε! Κέιλα, σημάδεψε με τη μάνικα τον αγωγό ρήψης. Θα ετοιμάσω μια ομαλή προσγείωση. Εντάξει, ξεκινάω! Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη νεροτσουλήθρα πυροσβεστών του κόσμου! Ήχα! Σπλάτς! Είναι ασφαλής! Και η φωτιά έσβησε τελείως. Μαζί σβήσαμε 2 φωτιές. Και κάναμε 2 νέους φίλους. Μιλάμε για υπέροχη μέρα. Για να δούμε και αύριο. Θα έρθουμε να παίξουμε αύριο. Φυσικά. Η πόλη Matchbox χρειάζεται τη φοβερή Άννη και τον άγριο Wyatt. 1, 2, 3, 4, περιπέτεια!
αμέσως, James. Πώς πάει η ξενάγηση με το ferry boat? Είναι απίθανη. Μπορώ να δω τα πάντα. Το στάδιο Matchbox, το κέντρο μεταφοράς, το μεγάλο καρχαρία που κατευθύνεται προς την πόλη. Wyatt, υπάρχει ένας καρχαρίας στη θάλασσα. Όχι οποιοσδήποτε καρχαρίας. Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας. Μιόμ, μιόμ, μιόμ. Έρχομαι για να ρίξω μια ματιά. Εντάξει, Mason James, τον βλέπω από εδώ. Είναι επικίνδυνο για την πόλη και τον καρχαρία. Κατεβαίνω τώρα. Ω, ναι! Αν είναι να καθοδηγήσω τον καρχαρία πίσω στον ανοιχτό ωκεανό, χρειάζομαι μια γρήγορη βάρκα και ένα δόλωμα. Στον καρχαρία δεν αρέσει να είναι χαμένος. Φαίνεται μπερδεμένος και νευριασμένος. Και εγώ ζαλίζομαι. Κρατήσου γερά, Mason James. Ο καρχαρίας κι εγώ θα γίνουμε φιλαράκια. Έλα, μικρούλη καρχαριούλη. Ναι, πέτυχε. Το πρόβλημα λύθηκε, Mason James. Απόλαυσε τη βόλτα σου. Νιόμ. Όχι, μάλλον δεν αρκούσε το δόλωμα. Κατευθύνεται προς την πόλη. Θα χρειαστούμε περισσότερη βοήθεια. Και ξέρω ακριβώς πού να τη βρούμε. Άνι και Κέιλα, με λαμβάνετε? Αυτά τα hot dog είναι νόστιμα. Άνι, θέλεις τίποτα πάνω από το hot dog σου? Άνι. Κέτσα, παρακαλώ. Ω, και λίγες πίκλες. Άνι. Ω, γεια σου, Βουάιτ. Τι τρέχει? Καρχαρίας. Επίγον. Βοήθεια. Ερχόμαστε. Ωραία, Βουάιτ. Ετοιμάζω το ελικόπτερο διάσωσης τώρα. Πώς είναι η κατάσταση? Μου τελείωσε το δόλωμα και κυνηγώ τον καρχαρία. Είναι μερικά λεπτά μακριά από το λιμάνι. Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες μπορούν να φάνε έως και 30 κιλά φαγητού την ημέρα. Φαίνεται πως χρειάζεσαι κι άλλο δόλωμα. Και αυτό μου δίνει μια ιδέα. Γεια σας. Θα πάρω 1000 hot dog από όλα, παρακαλώ. Κέιλα, ο καρχαρίας περνάει τους σημαντήρες που σημαίνει πως εισέρχεται στο λιμάνι. Γρήγορα! Τα hot dog είναι γεμάτα και κατευθύνομαι προς το κέντρο μεταφοράς. Υπομονή, Βουάιτ. Ερχόμαστε. Εντάξει, Άνι. Φορτώσαμε. Πάμε. Mason James, δεν είμαι σίγουρος για το τι έχω σχεδιάσει. Μα ο καρχαρίας πάει γρήγορα. Πρέπει να τον επιβραδύνουμε. Πες πώς έγινε. Διάβασα ότι οι καρχαρίες ανταποκρίνονται στις μουσικές δονήσεις. Πρέπει απλώς να βρούμε το αγαπημένο του τραγούδι. Τι λες για το φεγγαράκι μου, λαμπρό? Α, όχι. Αυτό τον έκανε να επιταχύνει. Όλοι λατρεύουν το τραγούδι της αλφάβητου. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έχει τον ίδιο ρυθμό. Αλήθεια? Ω, ναι. Υποθέτω πως έχει. Καλά. Ας δούμε αν του αρέσει να χορεύει. Ω, ναι. Κοίτα πως πάει. Είναι Mason James. Ο καρχαρίας γύρισε. Ελπίζω να του κρατήσουμε την προσοχή μέχρι να έρθουν η Κέιλα και η Άνι. Ερχόμαστε. Δεν ήξερα ότι στους καρχαρίες αρέσει ο χορός. Και σε ποιον δεν αρέσει? Κέιλα, ανοίγω την καταπακτή. Ετοιμάσου να ρίξεις τα hot dog. Hot dog? Δεν νομίζω ότι οι καρχαρίες τρώνε hot dog. Μόνο με έναν τρόπο θα το μάθουμε. Και αν αυτό πετύχει, θα επιστρέψει στην κανονική του διατροφή πολύ σύντομα. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Εντάξει, τα μυρίζει. Κολυμπάει γύρω τους. Του αρέσουν. Σε ποιον δεν αρέσουν? Παιδιά, δεν νομίζω να έχουμε αρκετά hot dog για να τον κατευθύνουμε στα ανοιχτά. Τότε θα πρέπει να την πάμε μια βόλτα. Πόσο ψηλά λες ότι μπορείς να κάνεις άλμα? Αρκετά ψηλά, αν έχω αρκετή ταχύτητα. Εντάξει τότε, ακολούθαμε στο φέρι. Μιαμ, 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 μιαμ. Ο καρχαρίας πλησιάζει γρήγορα. Πρέπει να έχουμε τέλειο συγχρονισμό. Mason James, γρήγορα! Χαμήλωσε την πλατφόρμα! Ναι! Έγινε μια ράμπα για κόλπα! Μέγιστη ταχύτητα, Wyatt! Σχεδόν έφτασα! Αυτό είναι! Αυτό είναι! Τώρα κάνε τον καρχαρία να πηδήξει! Πιάσιμο, Άνι. Απλά χρειαζόταν το σωστό δόλωμα και σε μεγάλη ποσότητα. Άνι, τι θα έλεγες να πάρουμε τον κύριο στο σπίτι του στον ωκεανό? Καλή ιδέα. Ο καρχαρίας επέστρεψε ασφαλής στα ανοιχτά νερά.
Συγχαρητήρια, ομάδα. Άλλη μια μεγάλη περιπέτεια στην πόλη Matchbox. Ξέρετε, μετά από την καρχαριοδράση θα πήγαινα να τσιμπήσω κάτι. Αχα, αχα. Mason James, ο διασημότερος εξερευνητής, αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να βρει το θρυλικό θησαυρό πριν χαθεί από το ηφαίστειο της ζούγκλας. Χιλιόμετρα επικίνδυνη ζούγκλας και... Ω, συμφορά, το ηφαίστειο Κέιλα! Μερικά λεπτά ακόμη και όλη η κοιλάδα θα καεί. Εμπρός, Κουέστορ, δώσε μου δύναμη! Φαίνεται πως βγήκαμε από την κοιλάδα. Μα οι δρόμοι στο βουνό είναι όλο στροφές. Οδήγηση με έξτρα πρόσφυση. Τώρα! Κρατήσου! Μπράβο! Τέλεια πρόσφυση. Τώρα, ας πάρουμε το θησαυρό. Ένας βράχος! Προσοχή! Χα! Θησαυρός εν όψη! Σχεδόν έφτασα! Τι? Τέλος δρόμου! Δεν είναι στο GPS. Θα έπεσε από τη βροχή. Είναι πολύ απότομος τώρα. Θα το τραβήξω! Ένα καλό πέταγμα! Θα αφήσουμε τη μηχανή να μας τραβήξει. Αυτό είναι, Κουέστορ. Ήρεμα. Αυτό είναι. Μέισον, πρέπει να φύγουμε. Θες να έρθεις μαζί μας για ψώνια? Έρχομαι! Ει, μικρέ, όσες έξω, θα μου φέρεις κάτι για την επόμενη περιπέτεια? Κάτι με περισσότερη ταχύτητα, αλλά να αντέχει τη ζέστη. Πες πώς έγινε, Μέισον Τζέιμς. Mason James, ο εξερευνητής. Γεια, παιδιά. Σας έφερα ένα δωράκι. Ένα νέο όχημα? Πάντα έχω το νου μου στους τοπικούς ήρωές μας. Αυτό είναι τέλειο. Για να δούμε τις σκάλες. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε μια φωτιά. Φαίνεται πως ο καπνός έρχεται από τον πύργο της τράπεζας. Σαν ειδώστε το. Προσοχή, περνάω! Σκύλος! Περίμενε! Σχεδόν φτάσαμε! Φωτιά, γρήγορα! Ελπίζω να προλάβαμε. Βάλτε τις μάνικες! Φέρτε τις σκάλες! Ρίξτε νερό στο πάνω παράθυρο! Φέρε τη σκάλα! Εκενώστε το ισόγειο! Έχει πολύ καπνό! Προσοχή! Ουφ! Παραλίγο. Hey, τι είναι αυτό? Ρίξε λίγο φως εκεί.
Ένα παιδί! Είναι πολύ ψηλά για τις σκάλες. Κρατήσου! Θα σε κατεβάσουμε! Φέρε το δίχτυ. Μη φοβάσαι! Πήδα και θα σε πιάσουμε! Τα κατάφερες, Mason James! Μαζί τα καταφέραμε. Μπράβο σας! Νομίζω πως σε όλους μας αξίζει λίγο καπνιστό τσίλι. Προς όλα τα οχήματα. Μία πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος και είναι ανεξέλεγκτη. Χρειαζόμαστε όλα τα διαθέσιμα οχήματα. Φαίνεται πως το τσίλι πρέπει να περιμένει. Πρέπει να φωνάξουμε όσους μπορούμε. Έχουμε νέα αποστολή. Mason James, ο διάσημος εξερευνητής, διασχίζει το δρόμο του αλιγάτορα στη Φλόριντα καθώς πηγαίνει στο Everglades, ψάχνοντας το θρυλικό μεγάλο μονόφθαλμο αλιγάτορα όταν... Ηρεμία. Μπορείς να βγεις από τα μάξι προσεκτικά. Κόλλησε η ζώνη μου. Τα παγωτά θα λιώσουν. Και ο σκύλος μείνει πίσω. Πάντα υπάρχει ένα σκυλάκι. Κρατήσου! Θα σας τραβήξω! Απλώς θέλω ένα... Αυτό είναι. Ξεκινάμε. Περίμενε εκεί κάτω. Αυτό εδώ θα ισοσταθμίσει αυτή την πλευρά για να σε τραβήξουμε. Ήρεμα. Σχεδόν... Έχει στάσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ουφ, τα πάντα για ένα παγωτό. Και κάτι ακόμα. Ναι, τώρα θα πάμε στο Everglades. Ιουχου! Ευχαριστούμε, Mason James. Τώρα μπορώ να συνεχίσω να ψάχνω για το θρυλικό μεγάλο μονόφθαλμο. Τι έγινε, δεν το πιστεύω. Ο θρυλικός, μεγάλος, μονόφθαλμος, μπλε αλιγάτορας. Οι θρύλοι πάντα με εκπλήσουν. Mason, έχεις δει το μπλε αλιγάτορα μου? Όχι, μα νομίζω ο Mason James τον έχει. Μπορεί ο Mason James να τον φέρει εδώ πέρα? Πρέπει να πάει στον κτηνίατρο. Αμέσως. Η αναζήτηση έγινε μία διάσωση. Έλα, αλιγάτορα. Πάμε να σε σώσουμε. Προσπύρο Παγαϊσιού, προσπύρο Παγαϊσιού. Εδώ RPRPCC 175. Κάνω την τελική προσέγγιση, μα δεν έχω οπτική επαφή. Επαναλαμβάνω, δεν έχω οπτική επαφή του διαδρόμου. Ελήφθη 175, έχουμε διακοπή ρεύματος. Εδώ ξεκινάει μια άγρια καταιγίδα και πρέπει να προσγειωθούμε άμεσα. Ελήφθη 175, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα φώτα του διαδρόμου. Άκυγο, πήγε Παρισιού. Με την καταιγίδα πρέπει να προσγειωθούμε αμέσως. Χρειαζόμαστε τα φώτα. Πρέπει να βρείτε τρόπο ή κάτι ή κάποιον.
175. Εδώ, Mason James. Mason James, ο διάσημος εξερευνητής. Μα τι κάνεις εδώ πέρα? Θα στα πω μαζί με ένα καφέ λάτε όταν προσγειωθείς. Πώς να βοηθήσω? Να ανάψεις τα φώτα του διαδρόμου πριν ο διάδρομος μας στείλει μακριά. Συγγνώμη, 175, η ηλεκτροδότηση έχει σταματήσει. Αχ, εγώ όμως λυπάμαι περισσότερο. Αν δεν βγω το αεροδρόμιο σύντομα, δεν ξέρω πώς θα το προσγειώσω αυτό. Περίμενε, έχω μια ιδέα. Ελπίζω να κάνεις γρήγορα. Είναι ρίσκο, μα αν μπορείς να πετάξεις χαμηλά και να δεις τα φώτα μου, θα σε οδηγήσω στο διάδρομο. Είναι τρέλα! Πώς θα οδηγήσεις τόσο γρήγορα? Εύκολα, είμαι ο Mason James. Για να το λες εσύ. Σου ερχόμαστε! Με βλέπεις 175. Μάλιστα, Mason James, μα ελπίζω να μην είμαστε πολύ μακριά. Σχεδόν φτάσαμε. Μα πρόσεχε το ύψος σου. Ουφ, προσγειώσου. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο Matchbox. Ναι, είμαστε ασφαλείς, τα καταφέραμε, γιουχου. Merci, Mason James. Α? Είπα ευχαριστώ στα γαλλικά. Κανένα πρόβλημα. Ας το γιορτάσουμε. Λυπάμαι, μια άλλη φορά ίσως. Με περιμένει περιπέτεια. Ουφ. Χόρτασα αρκετή καταιγίδα για μια ολόκληρη ζωή. Έλεγα να πάω κάπου πιο... ζεστά. Σου αξίζει λίγη ηρεμία και γαλήνη. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό. Ο Mason James, ο διάσημος εξερευνητής, βρίσκεται σε ακόμα μια δύσκολη κατάσταση. Καθώς διασχίζει την έρημο, κυνηγημένος από την κακή πράκτορα Ελάνα Κράπτρι, κωδικό όνομα η δασκάλα. Παράτατα, Mason James, ο χρόνος περνάει. Ποτέ δεν θα παραδώσεις τα μυστικά έγγραφα εγκαίρως. Νομίζεις μπορείς να με σταματήσεις, Κράπτρι? Για δες με. Μπορώ να σε περάσω όποτε θέλω, όπου θέλω. Έτσι λες εσύ. Ο κόκκι, οι κολόνες. Η όλα ή τίποτα. Ναι. Καλή προσπάθεια, Κράπτρι. Ανόητη. Τώρα εγώ είμαι αυτή που κόλλησε. Μα ο Mason James δεν γλίτωσε ακόμα. Σχεδόν φτάσαμε. Και σχεδόν τελείωσε η βενζίνη. Είμαι τυχερός. Ένα βενζινάδικο. Ώρα να το γεμίσω. Και θέλω να φάω κάτι και να πιω καφέ. Εν τω μεταξύ, πίσω στο ναό, οι άντρες της διαβολικής Κράπτρι έχουν καθαρίσει σχεδόν το δρόμο. Καιρός ήταν. Θα σε πιάσω, Mason James. Εν τω μεταξύ... Αναρωτιέμαι αν έχουν εκείνα τα σακουλάκια με τους ηλιόσπορους. Σε τσάκωσα τώρα! Τι? Βενζίνη τέλος! Γεμάτος και έτοιμος να φύγω. Ώρα να παραδώσω τα μυστικά έγγραφα. Θα το πληρώσεις μια μέρα, Mason James! Έτοιμο το φαγητό, παιδιά. Αν τελείωσε τις εργασίες του ο Mason, δηλαδή. Μόλις τις έστειλα στην κυρία Κράπτρι. Πάμε να φάμε τότε. Υποθέτω όλοι θέλουν λίγα καύσιμα. Και έλα, πάμε να φάμε κι άλλα σνακ. Έχουμε πολλή προπόνηση να κάνουμε. Δεν μπορώ να τρέξω στο Le Matchbox 5000 με άδειο στομάχι.
Κυρίες και κύριοι, οδηγοί από όλο τον κόσμο, είναι στη γραμμή έναρξης για τον 100ο ετήσιο αγώνα Le Matchbox 5000. Ένας πολύμερος διυπηρωτικός αγώνας 5000 χιλιομέτρων σε κάθε είδους έδαφος, με επικίνδυνες τροφές, απότομα βουνά και ηφαίστεια. Και στο τέλος, τερματίζουν στην άγρια έρημο του Ντακάρ. Όλοι οι οδηγοί είναι έτοιμοι. Μαζί τους και ο Mason James, ένας ταχύτατος με την BMW i8 του. Και ξεκινάμε! Το πλήθος ενθουσιάζεται! Ναι! Γιουχού! Ο παγκόσμιος εξερευνητής Mason James είναι στο επίκεντρο. Καλύτερα να προσέχουν όλοι τον Εγγλέζο Φρέντι Χάπτον και το αμάξι Μπανάνα. Πολύ σωστά, φίλοι. Όσοι οδηγοί θέλουν να αποδείξουν τι αξίζουν, βάζουν τα δυνατά τους. Όλα επιτρέπονται στο Le Matchbox 5000. Δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτόν τον αγώνα. Ω, όχι! Το αμάξι του Χάμπτον βγήκε από το δρόμο και συνετρίβει. Φαίνεται πως ο Φρέντι Χάμπτον είναι καλά. Μα το αμάξι Μπανάνα ίσως έγινε μπανάνα φλαμπέ. Η πυροσβεστική είναι καθοδόν για να σβήσει τη φωτιά και να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Οι άλλοι οδηγοί χαιρετούν καθώς τον περνούν. Τα λέμε! Αντίο, δεν θα σε ξαναδώ! Ο Le Matchbox 5000 είναι άγριος. Βρέξει, χιονίσει και δεν σταματούν στα pit stop. Μέρα Πέμπτη. Ο Mason James είναι μισό μίλι μπροστά στον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα νικήσει κάποιος τον James τώρα. Έσκασε λάστιχο. Πού θα βρω ανταλλακτικό εδώ πέρα? Με λαμβάνεις, Mason James, over? Γαλίδα, εσύ, τι κάνεις εδώ πέρα, over? Πετούσα στον Dakar για να σε δω να κερδίζεις το Le Matchbox 5000, φυσικά. Over! Νομίζω πως μόλις έχασα τον αγώνα. Μου έσκασε το λάστιχο. Αποκλείεται να τους προλάβω. Όλα τελείωσαν. Over. Τι λες για το μονοπάτι στο βουνό? Το βλέπω από εδώ πάνω, πέρα από το αιωλικό πάρκο, ανατολικά. Μια παράκαψη. Είναι πολύ καλή ιδέα. Αν έχεις το κατάλληλο αμάξι για βουνά, δηλαδή. Για ένα λεπτό. Νομίζω έχω το κατάλληλο αμάξι για κάτι που είναι πιο βραχώδες. Όλα πάνε στο Le Matchbox 5000. Έλα, Τζιπ, ας τους δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν το πιστεύω! Ο Mason James άλλαξε αμάξια. Εμφανίζεται από το πουθενά πάνω στην ώρα για... το τερματισμό! Ουουου! Ο Mason James τα κατάφερε. Αποχαμένος βγήκε νικητής. Τι θα αντιμετωπίσει μετά ο εξερευνητής μας? Υπάρχει πάντα μια περιπέτεια εκεί έξω. Απλά μερικές φορές πρέπει να την ψάξεις. Ο διάσημος εξερευνητής Mason James παλεύει με τα γρανάζια ενός ελικοπτέρου. Wow, wow, wow. Φαίνεται πως έχω μια επίγουσα παράδοση για το μαγαζί FedEx. Ουφ, λίγο έλειψε. Γεια χαρά, κύριε Mason James. Έχω ένα πακέτο για εσάς από την αδελφή σας, την Κέιλα. Wow, φοβερό. Είναι μια αρχαία πέτρινη πλάκα. Με λαμβάνεις, Mason James? Είσαι εκεί, αδελφέ μου? Εδώ είμαι, αδελφούλα. Αυτή η πέτρινη πλάκα που έστειλες είναι υπερτέλεια. Είναι χάρτης. Σωστά μάθεψες, Mason James. Με αυτό το χάρτη πρέπει να βρεις 3 κρυφά χρυσά μενταγιών όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να κινδυνεύσει. Είμαι σε ένα απομακρυσμένο νησί με ένα μεγάλο ηφαίστειο που μπορεί να εκραγεί σε ανύποπτη στιγμή. Ο μόνος τρόπος για να το σταματήσεις είναι να βρεις αυτά τα μενταγιόν και να τα φέρεις σε μένα. Είμαι καθοδόν, αδελφούλα. Κανένα πρόβλημα. Βασικά, έχω ένα πρόβλημα. Το ελικόπτερο δεν έχει καύσιμα. Τώρα η αποστολή έγινε πολύ πιο δύσκολη. Ο κόσμος σε χρειάζεται. Α! Πρέπει να βρεις τρόπο να μεταφέρεις αυτά τα μενταγιόν. Να μεταφέρω. Ε? Χρειάζομαι κάτι για να παραδώσω τις μεταφορές. Όχι. Για ένα λεπτό. Ναι. Ο Mason James χρησιμοποιεί τις συντεταγμένες του χάρτη καθώς οδεύει προς το πρώτο μεταγιόν. Ελπίζω αυτό το όχημα να τρέχει γρήγορα. Μουιεε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 ee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 
αυτό το ποτάμι είναι τεράστιο. Θα μου πάρει έναν αιώνα να το περάσω. Αχα! Αν πάω στην αποβάθρα του Φέρι προτού φύγει, αυτό θα με περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού. Μέισον Τζέιμς, οι φεστιολόγοι λένε πως το μεγάλο ηφαίστειο μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το πλανήτη. Έχεις το πρώτο μεταγιόν! Έχω θέμα με τον εντοπισμό των συντεταγμένων. Όχι, όχι. Κάτι είναι κάτω από το πλοίο και θα μας αναποδογυρίσει. Είναι ένα τεράστιο ανακόντα και αυτό μοιάζει με το σύμβολο φιδιού της πέτρινης πλάκας. Ακολούθα το φίδι. Προσοχή! Γιατί το φίδι να μας οδηγήσει εδώ? Ένα λεπτό. Κάτι πάθει εκεί πάνω. Νομίζω ένα μικρό χτύπημα από το φέρι να αρκεί. Το πιάσα. Πήρα το πρώτο μεταγιόν, αδελφούλα, και κατευθύνομαι προς τις επόμενες συντεταγμένες του χάρτη. Μπράβο σου, Μέισον Τζέιμς. Συνέχισε έτσι. Ω, όχι. Ο χρόνος τελειώνει, αδελφούλη. Σύμφωνα με το χάρτη, αυτό θα με πάει ακριβώς στο... Wow. Ουφ, παραλίγο. Hey, αυτοί οι βράχοι έχουν σύμβολα πάνω τους. Ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο, ένας κύκλος και ένα διαμάντι. Το επόμενο μεταγιόν υποτίθεται πως έχει ένα διαμάντι πάνω. Το βρήκα! Είναι ένα γιγάντιο πάζολ. Μα οι βράχοι είναι μεγάλοι για να κινηθούν. Ή μήπως... Ο Μέισον Τζέιμς, ως ειδικός, οδηγεί την βουλτόζα και γυρίζει τους βράχους. Άλλο ένα θα αρκεί. Ίσως αυτό να μην ήταν και τόσο καλή ιδέα. Είναι το επόμενο μεταγιόν. Πήρα το δεύτερο μεταγιόν. Μένει ακόμα ένα. Και φαίνεται πως το τρίτο μεταγιόν είναι στην Αυστραλία. Πηγαίνω προς τα εκεί. Δεν υπάρχει χρόνος, Μέισον Τζέιμς. Ποτέ δεν θα προλάβεις να πας στην Αυστραλία και να έρθεις εδώ εγκαίρως για να σταματήσεις το ηφαίστειο. Τότε έρχομαι προς τα εκεί με τα δύο μεταγιόν. Και έχω μία τρελή ιδέα για το πώς να πάρω το τρίτο. Βρε. Για δες, ο παλιός μου αντίπαλος, ο Μέισον Τζέιμς. Η Έμερσον Φέλιξ, η διαβόητη αντίπαλος του παγκοσμίου φήμης ερευνητή Μέισον Τζέιμς, απολαμβάνει μία βόλτα με το Land Rover της στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας. Γιατί δεν βρίσκω χρυσάφι? Βρε. Για δες, ο παλιός μου αντίπαλος, ο Μέισον Τζέιμς. Ο Μέισον Τζέιμς οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο της Γαλλίας. Άσε την κουβεντούλα, Έμερσον. Ξέρω ότι είσαι στην Αυστραλία και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Συγγνώμη, Μέισον Τζέιμς. Έχω πολλή δουλειά. Που λες, μήπως ξέρεις που είναι ο χρυσός στη χρυσή ακτή? Έμερσον, το χρυσή ακτή αναφέρεται στις όμορφες χρυσές αμμουδιές. Άκου, υπάρχει ένα μυστικό μεταγιόν με καγκουρό πάνω του, κρυμμένο στην Αυστραλία. Αν δεν με βοηθήσεις να το βρω, ένα μεγάλο ηφαίστειο θα εκραγεί και θα σκορπίσει στάχτη και λάβα σε όλη τη γη. Μου αρέσουν τα μεταγιόν. Και η σωτηρία του κόσμου ακούγεται αρκετά σημαντική επίσης, υποθέτω. Θα βοηθήσω. Στείλε μου τις συντεταγμένες για το μεταγιόν. Αυτό ίσως να πιάσει. Καλύτερα να το ελέγξω με την Κέιλα. Κέιλα, πώς θα πάει το μέγα ηφαίστειο? Πήραμε όλους τους ανθρώπους εκτός νησιού. Μα αυτό το πράγμα μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Δεν νομίζω να έχεις χρόνο για να πάρεις το τρίτο μεταγιόν. Μην ανησυχείς. Η Έμερσον Φέλιξ είναι στην Αυστραλία τώρα και το ψάχνει. Η Έμερσον Φέλιξ δεν είναι έμπιστη. Μπορεί να κάνει κάποια από τα κόλπα της. Αυτή η αποστολή είναι πολύ σημαντική. Θα τα καταφέρει. Πρέπει να την εμπιστευτούμε. Μέισον Τζέιμς, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Η Έμερσον Φέλιξ διασχίζει την Αυστραλιανή ενδοχώρα ψάχνοντας για το μεταγιόν καγκουρό. Είναι άδικος κόπος. Βλέπω κάτι εκεί. Μπα, αυτό είναι ένα εμού. Γιαξ! Αυτό καλύτερα να είναι ένα ιδιαίτερο μεταγιόν. Ο Μέισον Τζέιμς τρέχει προς το ferry boat. Έμερσον, βρήκες το μεταγιόν! Είμαι στις συντεταγμένες, Μέισον Τζέιμς. Μα δεν υπάρχουν καγκουρό ή μεταγιόν εδώ. Μόνο βράχια και άλλα βράχια.
Πίστεψέ με, εκεί είναι. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους γρίφος για να το βρεις. Δοκίμασε μια νέα οπτική. Δες τα πράγματα διαφορετικά. Οχο! Αυτό είναι τρελό, Mason James. Πώς θα με βοηθήσει να το βρω, αν πηγαίνω με το Land Rover τριγύρω στην κορυφογραμμή. Ένα καγκουρό! Ένα καγκουρό! Βρήκα ένα καγκουρό! Τα κατάφερα! Είμαι η καλύτερη κυνηγός θησαυρών του κόσμου! Emerson! 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 Είδες το μενταγιόν! Άου! Κάτι φωτίζει μέσα στα μάτια μου! Ναι! Υπάρχει ένα λαμπερό χρυσό μενταγιόν μέσα στο μάτι του καγκουρό! Τέλεια! Τώρα, πάρε το μενταγιόν στο Μέγα Ηφαίστειο όσο πιο γρήγορα γίνεται! Έγινε! Γρήγορα, Mason James! Ο χρόνος σχεδόν τελειώνει! Σάνι, δώσε το! Έφτασα, Κέιλα! Γιατί έκανες τόση ώρα, Mason James? Emerson, τα κατάφερες! Πάμε! Ελάτε! Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο! Πρέπει να βάλουμε το μενταγιόν φίδι, το μενταγιόν διαμάντι και το μενταγιόν καγκουρό στην πέτρινη πλάκα τώρα! Λειτουργεί! Γρήγορα, Emerson Felix! Βάλε το τελευταίο μενταγιόν στη θέση του! Ίσως να μην χρειάζονται και τα τρία μενταγιόν. Ίσως να μπορώ να το κρατήσω αυτό. Όλα καλά, Κέιλα! Δηλαδή, Emerson Felix. Δύσκολα αποχαιρετάς τους θησαυρούς σου. Μα αν είναι για να βοηθήσεις τον κόσμο... Μπορείς να το κάνεις. Τα καταφέραμε! Mason James, γιατί το έδαφος γίνεται πιο θερμό? Μπορεί να σώσαμε τον κόσμο, μα οι σπηλιές κάτω από το Μέγα Ηφαίστειο γεμίζουμε λάβα. Πρέπει να φύγουμε από το νησί. Τέρμα τα γκάζια! Καθώς τρέχει για να διαφύγει από το νησί, ο Mason James λαμβάνει ένα επίγον μήνυμα από τη FedEx. Η αποστολή δεν τελείωσε ακόμα. Το όχημα έχει ένα πακέτο που πρέπει να παραδοθεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Μετά τη διάσωση του κόσμου, νομίζω μας αξίζει ένα καλό πλήσιμο αυτοκινήτου. Πάμε! Mason, Κέιλα, ελάτε παιδιά, το φορτηγό ήρθε. Για πες, νομίζεις πως θα δούμε αυτά τα χρυσά μενταγιόν ξανά? Ποτέ δεν ξέρεις, Emerson. Όπως και εμείς, ξεκίνησαν την επόμενη μεγάλη περιπέτειά τους. Ο διάσημος εξερευνητής Mason James και οι αδελφοί του διασχίζουν την πόλη ταχύτατα σε ένα σημαντικό αγώνα με μεγάλο ρίσκο. Το πρώτο αμάξι που θα φτάσει στο στάδιο παίρνει ένα έξτρα κομμάτι πίτσα, Mason James. Εννοείς ένα έξτρα κομμάτι πίτσα από τη μεγαλύτερη πίτσα του κόσμου. Είναι η 70η επέτειος της πόλης Matchbox και το γιορτάζει σπάζοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης πίτσας του κόσμου. Να το στάδιο! Ναι, κέρδισα! Mason, πού είναι η σούπερ μεγάλη πίτσα? Δεν ξέρω, μα ολόκληρη πόλη θα έρθει σύντομα και θα περιμένει πολύ πίτσα. Καλύτερα να μάθουμε τι συμβαίνει. Μ' αρέσει η μυρωδιά της πίτσας. Κι αυτή είναι μια τεράστια πίτσα. Mason James, δόξα τω Θεώ ήρθες. Έφτιαξα τη μεγαλύτερη πίτσα του κόσμου. Μα ξέχασα ότι θα χρειαστώ και το μεγαλύτερο όχημα μεταφοράς για τη μεγαλύτερη πίτσα. Μην ανησυχείς. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα αν συνεργαστούμε. Αν η πίτσα δεν είναι στο στάδιο σε 30 λεπτά, δεν θα πάρουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Και το κοινό αρχίζει να πεινάει. Τους ακούω εδώ. Εντάξει, με μια τόσο μεγάλη πίτσα, πρέπει να σκεφτούμε μεγαλόπνο. Ακολούθα, αδελφούλα. Φυσικά, αυτά τα μεγάλα μηχανήματα μπορούν να μετακινήσουν οτιδήποτε. Ναι, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ακόμα μεγαλύτερο εξκαφέα Matchbox για να πάμε όλα τα μεγάλα οχήματα στην πίστα σε χρόνο ντετέ. Ας τα φορτώσουμε. Έρχεται η μπουλντόζα. Φόρτωση μπουλντόζας. Έρχεται το φορτηγό. Φόρτωση φορτηγού. Έρχεται ο ισοπεδωτής εδάφους. Μιλάμε για πολλά κατασκευαστικά οχήματα, Mason James. Ποτέ δεν είναι αρκετά.
Ας πηγαίνουμε. Μεγαλύτερη πίτσα του κόσμου, από εδώ ο μεγαλύτερος εξκαφέας του κόσμου. Μέσα στα μάτα, η πίτσα πέφτει. Wow. Πρέπει να κρατήσουμε σταθερή την πίτσα όσο τη μετακινούμε. Φαίνεται πως χρειαζόμαστε μία συνεργασία. Ευτυχώς που φέραμε όλα αυτά τα βαριά κατασκευαστικά οχήματα. Κάντε χώρο για την μπουλντόζα! Παράγγειλε κανείς ένα μεγάλο φορτηγό? Δεν μπορείς να κάνεις πάρτι με πίτσα χωρίς το γερό ισοπεδωτή εδάφους. Μα δεν θα γίνει πάρτι αν δεν πάμε την πίτσα στο στάδιο γρήγορα! Ωραία ομάδα! Πρέπει να συνεργαστούμε και γρήγορα. Δεν υπάρχει χώρος για λάθη. Δηλαδή, πηγαίνετε στις θέσεις σας γρήγορα και με ακρίβεια όσο πιο πολύ γίνεται. Κράτα σταθερά, Mason James. Εύκολο. Περιμένετε. Σχεδόν. Πάμε, πάμε, πάμε! Ναι, πέτυχε! Ωραία ομάδα. Βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Βουμ, βουμ, βουμ. Βουμ, βουμ. Ουψ, συγγνώμη. Ωραία, Κέιλα. Αυτό ήταν το εύκολο μέρος. Τώρα πρέπει να τους οδηγήσουμε μέσα από την πόλη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ θα βεβαιωθώ ότι θα βάλουμε αυτό το πράγμα μέσα στο στάδιο. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Πρέπει να πείσεις το δήμαρχο και όλους στο στάδιο να κάνουν υπομονή. Γιατί η μεγαλύτερη πίτσα του κόσμου είναι καθοδόν. Ω, φίλε. Ωραία, ομάδα. Πάμε. Ετοιμάσου, ομάδα. Στροφή αριστερά τώρα. Και στροφή δεξιά τώρα. Wow, το άλλο δεξιά. Αχ, όχι, πίτσα. Το έχω. Γέφυρα. Φρένα. Τώρα πάμε, 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 πάμε. Σχεδόν. Ναι. Τέρμα τα γκάζια. Καταφέραμε! Ω, μα δεν υπάρχει τρόπος να βάλουμε την πίτσα μέσα στο στάδιο. Φαίνεται πως δεν θα σπάσουμε το ρεκόρ τελικά. Ω, ναι, θα το σπάσουμε. Ο γιγάντιος γερανός ποτέ δεν μας απογοητεύει. Εντάξει, ποιος παράγγειλε μια έξτρα, έξτρα, έξτρα μεγάλη πίτσα? Ωχαχα, τι μεγάλη πίτσα! Το πεπερόνι είναι μεγαλύτερο από μένα. Τα καταφέραμε. Hey, Mason, έλα στο πάρτι. Γρήγορη έξοδος. Προσοχή, παιδιά! Καλή δουλειά, Mason James. Χάρη στη συνεργασία μας, η πόλη Matchbox τώρα έχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης πίτσας του κόσμου. Ναι! Κρίμα που δεν σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμαστε και το μεγαλύτερο αναψυκτικό του κόσμου. Στην κορυφή του παγόβουνου έξω από την πόλη Matchbox, ο Mason James. Σκάβια κόκαλα δεινοσαύρων για τη νέα πτέρυγα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Mason James, πιο αργά και πρόσεχε! Η παλαιοντολογία απαιτεί υπομονή και ακρίβεια. Συγγνώμη, αδελφούλα, είμαι απλώς πολύ ενθουσιασμένος. Το ραντάρ εδάφους δείχνει κάτι τεράστιο μερικά μέτρα πιο κάτω. Ίσως είναι ένας τυραννόσαυρος ρεξ. Δεν θα είναι αυτό ένα τέλειο πρώτο έκθεμα για τη νέα πτέρυγα του μουσείου? Βουμ! Εκεί είναι! Και είναι όντως ένας T-Rex. Με τον εξκαφέα θα πάρω το κρανίο T-Rex στο πίκεφι. Πάρε το χρόνο σου, Mason, και κάνε το σωστά. Αλλιώς κάτι μπορεί να πάει πολύ στραβά. Όχι, όχι! Νομίζω πως είχες δίκιο με το ότι πρέπει να το κάνω αργά. Εντάξει, Mason James. Πολύ αργά. Χρησιμοποίησε το κουβά για να σταματήσεις το κρανίο από το να πέσει από το βουνό. Εντάξει, αδελφούλα. Ωραία και αργά. Ωραία και αργά. Το γρήγορο σκάψιμο σήκωσε πολύ σκόνη. Πιου! Οχ, όχι. Οχ, όχι. Προσοχή! Mason James, κάνε κάτι! Γρήγορα! Μου είπες να πηγαίνω πιο αργά. Μερικές φορές είναι καλύτερο να γίνονται τα πράγματα αργά και προσεκτικά, μα τώρα θέλουμε κάτι δυνατό για να σταματήσουμε το δεινόσαυρο και γρήγορα. Μην πεις κάτι άλλο, αδελφούλα. Έχω το τέλειο μηχάνημα για τη δουλειά αυτή.
κρανίο πηγαίνει προς την πόλη. Το νέο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα γίνει παρελθόν αν δεν σταματήσουμε το δεινόσαυρο. Το ήξερες ότι ο T-Rex βασικά περπατούσε πιο αργά και από άνθρωπο? Δεν είναι τώρα η ώρα για πληροφορίες, αδελφέ. Wow, το κρανίο πάει γρήγορα. Wow. Γυρνά πίσω. Όχι, η μπουλντόζα δεν μπορεί να το πιάσει. Μα μπορεί να χτίσει κάτι για να το σταματήσει. Αν φτιάξουμε γρήγορα ένα τοίχο, θα σταματήσουμε το κρανίο από το να πέσει στο μουσείο. Δεν υπάρχουν αρκετά βράχια για να γίνει αρκετά ψηλό το τοίχος. Για χαρά, φαίνεται πως χρειάζεστε λίγη βοήθεια για να χτίσετε τον τοίχο. Ευχαριστώ, χρειαζόμαστε όλα τα βράχια, χαλίκια και χώμα που μπορούμε να βρούμε. Δεν έχουμε χώμα, μα έχουμε αυτό. Αυτό είναι μια κινητή τουαλέτα. Μόλις την πήραμε σήμερα. Νομίζω η ομάδα θα μπορεί να κρατηθεί για λίγο αν είναι για να σταματήσουμε τον T-Rex. Υποθέτω μια κινητή τουαλέτα μπορεί να γίνει τοίχος. Ας τη φορτώσουμε. Προσοχή! Η πτάμενη τουαλέτα έρχεται! Ουπς! Ευτυχώς που είναι άδεια. Ευχαριστούμε. Μα τώρα ο τοίχος μοιάζει λιγάκι με ράμπα. Το κρανίο θα πεταχτεί από τη ράμπα και θα πέσει στο μουσείο. Ο Μέισον Τζέιμς ανεβαίνει την πλευρά του βουνού με την πιο τρελή ιδέα που είχε ποτέ του. Αυτό είναι κακό, αδελφέ. Γεια σου, Μέισον Τζέιμς! Πιάσιμα, αδελφέ. Ελπίζω να έμαθες ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να δράζει γρήγορα και άλλες φορές αργά και προσεκτικά. Το έμαθα. Θα είμαι πολύ προσεκτικός όταν πάμε στο σημείο εξκαφής. Ωραία. Παραβγαίνουμε ως εκεί. Βουμ, 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 βουμ.